Μιας, κυρία, <laughs> κανέλη, <laughs> κανέλη, Καλημέρα. Νόμιζα <νομίζω> ότι μιλάτε <laughs> για αυγά <laughs> στο Θεοκαμίνο. Για αυγά. Ναι. Για δώστε μα το βιβλίο. Hey, του το για εσά. Θα το, το δείτε βιβλίο. μετά. <coughs> είναι. Α, η κατάθεσή μου στη... Η Αντιγόνη στη Χάγη. κατάθεση της Λιάνας στη δίκη, του, του... του... Σλόμπαντα Στον... του... όταν αλλά... Από τις εκδόσεις σύγχρονη εποχή. Σκέψου πόσο πικρό πράγμα είναι τώρα να ξέρεις ότι πήγες κατέθεσες κάτω από συνθήκες για τις οποίες πιστέψτε με λιγνά κανένα δεν θα ήθελε να πάει να ε, απέναντι στο τέρα τη εξουσία τη εποχή, μετά του βομβαρδισμού, μετά του νεκρού, μετά από όλη αυτή την κατάσταση. Και καπάκι σε αυτό, mm -hmm. να ξέρει ότι ο άνθρωπο, ο κατηγορούμενο τότε, αθώθηκε. Δεν είχαμε πολιτική συνάφεια εμεί. Mm -hmm. σε σχέση με το δίκαιο. Εγώ ήμουν και αντιπρόεδρο στη Διεθνή Νομική Επιτροπή. Καπάκι σε αυτό, να άρχισε στην Ελλάδα για να μιλά σήμερα, 20 χρόνια μετά, για τη δίκη στο μάτι. Η δίκη στο μάτι. Όχι, το λέω με πολύ μεγάλη πικρά γιατί συχαίνομαι να ακούω από στόματα ναι. με έναν τρόπο που κατά την άποψή μου είναι απεχθής, είναι και μεγάλη εβδομάδα. Κι εγώ ας πούμε ότι είμαι άνθρωπος της παράδοσης, τη τη μεγάλη εβδομάδα. Είμαι και χριστιανή, με πειράζει να ακούω την λέξη δικαίωση. Ποιο θα δικαιώθει, Ποιο ψάχνει δικαίωση. Οι πολίτε ψάχνουν Πώς δικαιώσει όταν όχι, όχι. στη δικαιοσύνη όχι, 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 απευθύνονται όχι, όχι. οι πολίτε, κυρία Καλλιέργη. Δικαίωση ναι. δεν μπορεί να δικαιωθούν οι νεκροί. Δεν μιλάω Καλά, για αυτού. Όχι, ναι, για τους, για, που... για τους συγγενεί. Που λένε ότι όχι. Μιλάω για αυτού που λένε ότι δικαιώθηκαν επειδή δεν ανέλαβαν ευθύνη ή επειδή αθωώθηκαν. Α. Και καυχόνται και μιλού... μιλούν για δικαίωση. Κάπου σκύβει το κεφάλι μπροστά σε αυτό το Ξέρετε, ανίποτο Χερουβή, πόνο. Ξέρετε, ο κύριο τον οποίο βγάλαμε εδώ. Πριν. Τον ανίποτο Οι γονεί, οι συγγενεί, οι μανάδε, πατεράδε, τα παιδιά. Ε, δεν δεν καμία σημασία ποια ήταν η συγγένεια. Οι φίλοι, οι αγαπημένοι. Ο κύριο Χερουβί με σε μάνα, αδερφή και τι δύο δεν με... του. δεν μετριέται αυτό το πράγμα. Γι αυτό και σου λέω. είπε ο άνθρωπο το εξή. Χίλιε φορέ λέει να έχει γίνει παραγραφή. Αποκτήμουσα την παραγραφή. μα, τι λέω, αυτό σου λέω τώρα. Μιλάμε. Μι, μιλάμε. θα θυμίζω όμω ότι υπάρχει και μία. Είμαστε, ζούμε σε μία εποχή που τα πράγματα είναι ολότελα διαστρεβλωμένα. Mm -hmm. Είναι οργολικό, Άκουγα πριν τον κύριο Υπουργό που μιλούσε για το Πάσχα, λε και πρέπει να κάνει σαφάρι χρηματιστηριακό, ειδικό, κυνηγώντα στα σούπερ μάρκετ μία λίστα. Α πω του Λίλι τώρα για να μην παρεξηγηθώ. Ξέρω εγώ, πείτε και όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ. Ναι, λε, ναι, ναι, να γίνεται 70, 60 μία λίστα εδώ, μία λίστα εκεί. Για να περάσει την ανάσταση, πρέπει να βγει στον δρόμο να του φεκά την καταλληλότερη τιμή. Με, έναν μισθό στην τσέπη ή κάτι το οποίο έχει σωθεί Mm -hmm. Για να μην το συζητήσουμε καθόλου, έτσι. Με ένα δώρο που το έχει κυνηγήσει την τελευταία στιγμή με αυξημένες απαιτήσεις σε μια εποχή που όλα τυπικά και τεχνολογικά είναι Ελήφθησαν όμως κάποια μέτρα, Καλύτερα έτσι? και απλούστερα. Η... δεν ξέρω τώρα, το, το, αποτέλεσμα το βλέπουμε ως καταναλωτές, αν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν αποτελέσματα, αλλά κάποια μέτρα ελήφθησαν, τα οποία, όπως είπε ο κ. Κρέκας, ψηφίστηκαν και από αρκετά κόμματα. Ναι, κοίταξε να δεις, θα ήθελα να μην χρειάζονται μέτρα, mm -hmm. με αυτήν την έννοια, για να υπάρχει μια ολόκληρη ιδεολογική και φιλοσοφική και πρακτική και πολιτική και στρατηγική τοποθέτηση υπέρ του λαού. Ναι. Και όχι για τη σωτηρία του καθημαγμένου λαού. Πώ να το πω, Δηλαδή, εντάξει, κάποια μέτρα θα πάρει και για του πρόσφυγε. Μήπω θα έπρεπε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε αυτή τη ζωή, λέω, στην πολυδιεθνή και ντόπια πολιτική σκηνή, και κάποια μέτρα για να μην υπάρχουν πρόσφυγε. Να ξεκινά από την πρόληψη, να ξεκινά από το, το να μην φτωχοποιηθεί ο λαό, να μην μεγαλώσουν τα κέρδη. Να μην. Αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε με την ε, Λιάννα Κανέλη. Πάμε να συζητήσουμε τώρα λίγο και για τι ε, ευρωεκλογέ. εκτίμησή σου ε, και, το, και ο στόχο του Κομμουνιστικού Κόμματο ε, Ελλάδο, την ίδια ώρα που δημοσκοπήσει, όξα το, το Θεώ, έχουμε ένα τρει-τέσσερι ναι, μέρε. Ο στόχο του Κομμουνιστικού Κόμματο είναι αυτό που ήταν και τώρα μετεπιτάσιο. Νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται συνηθό και από ανθρώπου που δεν είναι α, φίλοι του Κομμουνιστικού Κόμματο ή αν θέλει mm. δεν είχαν σκεφτεί να το ψηφίσουν. Αρχίζουν και το σκέφτονται. Στο λέω εγώ που κάνω περιοδίε ε, 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 όπου μπορώ στην Αττική και σε όλη τη χώρα από την άλλη εβδομάδα. Αλήθεια σου το λέω. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στην Ευρώπη. Και δεν μπορεί Ισαν να ναι πιάνουμε τίποτα. Τη συζήτηση... ακροδεξιά εννοεί. Ναι, και όχι Ισαν μόνο. Ό, της oh, ναι, όχι μόνο. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο από την στροφή ακροδεξιά πολιτική. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη προαναγγελθέντα είναι όλα αυτά που σου λέω mm -hmm. και ανακινοθέντα. Έχει μπει σε πολεμική οικονομία. Και εμεί καθόμαστε εδώ και μιλάμε. Σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πα να κυνηγήσει κάτι λεπτά κάτω το γάλα. Mm. Όταν υπάρχει πολιτική ε, οικονομία στραμμένη στον πόλεμο, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν υπάρχει ευθύνη τη αριστερά εκεί. Όταν oh, η αριστερά όχι, δεν μπορεί δεν να πείσει ότι στρέφονται υπάρχει... κάπου αλλού οι, όχι, οι ψηφοφόροι. Εμεί, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή mm. έχουμε κάνει ερώτηση στην κυβέρνηση. Ξέρω, mm. το λένε, το ξέρετε. Τι είναι αποθηκευμένο επικίνδυνο σε αποθήκε του ΝΑΤΟ στον τόπο μας. Ο λόγος που έγινε αυτή η ερώτηση. Τι είναι από... Θυ... Μα τι είναι, τι διακυβεύεται και τι παίζεται. Τι επενδύσεις γίνονται προς την κατεύθυνση του πολέμου, τι απογυμνώσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, πέρα από τα μεγάλα που ακούς για εκείνο το σύστημα και για το άλλο σύστημα. Mm -hmm. Τι είναι ενταγμένο σε μια ιστορία τέτοια, ώστε να στέλνεις τη λίμνο κάτω, τη φρεγάτα, να την αλλάζει με κάποια άλλη. Δεν έχει σημασία το όνομα τη φρεγάτα, να στέλνει τα παιδιά σου κάτω και από την άλλη μεριά εδώ να πρέπει να πάρει μέτρα για να περαστεί το Πάσχα. Ναι. Δεν έχει νόημα. Είμαστε σε μια χώρα που είναι στην πρώτη γραμμή τη στοχοποίηση. Τη στοχοποίηση. Και δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει αυτά μεταξύ μα τώρα με κρουαζιερούλε ε, ε, στο, στο Αιγαίο, για να αντιμετωπίσει ένα Αιγαίο σε αυτή την κατάσταση ούτω εχόντων των πραγμάτων. Και με την Τουρκία. Και με τον ΝΑΤΟ, και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είμαστε σε δεύτερο Ένα πόλεμο Ένα εκρηκτικό κλίμα περιγράφει τέτοιο σε 25 ζούμε. Σε χρόνια το κατανοείτε. Είναι, είναι τόσο εκρηκτικό το κλίμα όσο, όσο, όσο το περιγράφει. Δηλαδή, τι χρειάζεται Βεβαίως μια σπίθα για κρυκτικό. να γίνει, τι ανάφλεξη. Βεβαίως είναι εκρηκτικό. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερε αποφάσει στι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση, στις συγκρούσει. Οι σχηματισμοί που γίνονται, οι κόντες ενδεχομένω Γαλλία είναι ποιο θα έχει το πάνω χέρι στα στρατηγικά, ποιο θα έχει το πάνω χέρι στα πυρηνικά, πώ θα αντιμετωπιστούν τα ζητήματα. Ξέρει ότι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή η συζήτηση ποια είναι. Ποια είναι ποια. το κυπριακό έτσι όπω πηγαίνει, Η οικονομία είναι στην Κύπρο. Το σουβλάκι έχει 9 ευρώ. Ξέρει ότι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το Κυπριακό και αυτά που μου λένε όλοι και ανοίγουν συζητήσει και κουβέντε, ήμασταν πρόσφατα. Ολόκληρη mm -hmm. αντιπροσωπεία εκεί. Πάει ο κόσμο και μένει στα κατεχόμενα και ψωνίζει στα κατεχόμενα γιατί είναι φθηνότερα. Όχι, είναι κάτι και γυρνά το οποίο δεν το ε... Πάμε να μην συζητάμε, λείπουν εργατικά χέρια και πάμε και αγοράζουμε με δίκην σύγχρονου βουλεμπορίου, με συμφωνίε διακρατικέ, εργατικά χέρια να έρθουν εδώ. Mm -hmm. Κλείνοντα Την Λιάνα... ίδια ώρα ιδιωτικοποιούμε τα πανεπιστήμια, ιδιωτικοποιούμε το ένα, mm -hmm. ιδιωτικοποιούμε το άλλο, ιδιωτικοποιούμε το άλλο και οι μεγάλε ανακοινώσει είναι μια χώρα στοχοποιημένη σε πόλεμο, αν θα έχει ιδιωτική ιατρική και αν θα την mm -hmm. έχει στο Μπραχάμι ή στο Χαλάνδρη. Με τρελαίνετε. Κλείνουμε Λιάννα με την αυριανή απεργία. Η αυριανή απεργία έχει εξαιρετική σημασία, όπω και κάθε απεργία, Γιατί η τάση να μετατραπεί η, πρωτο... η Πρωτομαγιά σε γιορτή mm -hmm. και να μιλάμε μόνο για λουλούδια. Είναι εγκληματική και είναι κόντρα στην εργατική τάξη η οποία σε αυτή τη φάση ασφιχτιά και στην Ευρώπη και εδώ. Και το βλέπει όλος ο κόσμος Όχι. ότι η ζωή του χειροτέρεψε και δεν θα έρθει τεχνητή νοημοσύνη μόνο να του τη φτιάξει. Θα γίνει μόνο στα χαρτιά και μόνο στους υπολογιστέ. Οι καλό, αριθμοί ευημερούν. Καλό Πάσχα. Καλή ανάσταση. Καλή ανάσταση. Καλή ανάσταση, ανάσταση γιατί πάντα υπάρχει μετά την ανάσταση και επανάσταση. Α, για το τέλος το φύλλαγε. Γεια σου. Για, ε, να ε, για το τέλος λοιπόν, πάλι το φύλλαγε. <laughs>